Μια βόλτα στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κάστρου της Ζακύνθου αρκεί για να διαπιστώσει κανείς τους κινδύνους που το απειλούν, αλλά και την αρνητική εικόνα που εμφανίζει στους επισκέπτες του. Τα πυκνά αγριόχορτα καλύπτουν τα μονοπάτια και τα ενετικά κτίρια, το σύστημα πυρασφάλειας υπολειτουργεί, τα τείχη και οι υποδομές καταραίουν από την έλλειψη συντήρησης. Για μία ακόμη χρονιά, εκπρόσωποι αρχών, υπηρεσιών και φορέων συναντήθηκαν για να αναζητήσουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα του κάστρου της Μπόχαλης και να εισηγηθούν μέτρα και δράσεις. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, το ξέρουμε νομίζω όλοι, είναι ο καθαρισμός του κάστρου. Γιατί δεν μπορούν να ληφθούν άλλα μέτρα για την πυροπροστασία αν δεν προηγηθεί ο καθαρισμός, και αυτό είναι σε άμεσες προτεραιότητες της εφορίας. Επίσης, από το Υπουργείο Πολιτισμού μας ήρθε ένα κονδύλι για τον καθαρισμό και έτσι τις προσεχείς ημέρες θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να γίνει ο καθαρισμός από την βλάστηση. Στη συνέχεια εμείς θα πρέπει να επισκευάσουμε και κάποιους χώρους όπως είναι εδώ στο φυλακείο. Είμαστε και εμείς εδώ για να μπορέσουμε να δούμε πού μπορούμε να συνεισφέρουμε μέσα από τις δραστηριότητες της περιφέρειας στη βελτίωση της εικόνας του κάστρου μας, γιατί πραγματικά είναι μια εικόνα που δεν τιμά το νησί μας, και βεβαίως στη βελτίωση βασικών υποδομών όπως είναι το σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο αν δεν λειτουργήσει αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που εγκυμονεί. Έλλειψη πόρων και μέσων από τις τοπικές αρχές, οι κάτοικοι της Μπόχαλης κινητοποιούνται εθελοντικά. Χθες το βράδυ, ο Σύλλογος Εθελοντών το κάστρο της Μπόχαλης, που είναι πλέον σωματείο εγκεκριμένο, αναγνωρισμένο, έκαναμε την πρώτη μας συνάντηση. Ήδη έχουμε 10 άτομα τα οποία θα συντονιστούμε να βοηθήσουμε στην δάσο επιτήρηση. Δάσο επιτήρηση, όχι δάσο πυρόσβεση, να βοηθήσουμε το κάστρο σε κάποιες σκοπιές. Το βασικό πρόβλημα των τοπικών αρχών είναι η έλλειψη προσωπικού. Εμείς δεσμευτήκαμε στις υποσχέσεις που έχουμε ότι το Μάιο θα έχουμε προσωπικό με πεντάμινα, θα διαθέσουμε άμεσα προσωπικό στον φορέα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και ο Δήμος, επειδή είναι ο πρώτος φορέας που θα υποδεχθεί προσωπικό με συμβάσεις τέτοιες, νομίζω ότι μπορεί και εκείνος να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Κάθε γωνιά του κόσμου που διαθέτει έστω και μερικά υπολείμματα από τείχη κάστρου κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τα αναδείξει ως πυρήνα της ιστορικότητάς της. Η Ζάκυνθος, με ένα από τα επιβλητικότερα και παλαιότερα κάστρα, παλεύει ακόμη με τη γραφειοκρατία και την έλλειψη δραστικών μέτρων. Όλοι ελπίζουν πως κάποια στιγμή θα υπερισχύσει η ευθύνη και η αποφασιστικότητα, ώστε το κάστρο να κερδίσει τη θέση που του αξίζει.